Καλή λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα μια ιστορία. Πριν πολλά χρόνια, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στη Δροσοπηγή, είναι σε μια περιοχή της Πάρνθας, ψηλά. Και με είχε είχαμε βγει μια μέρα και μου λέει, είδα ένα λύκο, λέει, κοντά στο σπίτι. Κανονικό, αληθινό. 6-7 χρόνια, 8. Του λέω τώρα, έχει πιει κάτι, όχι, μου λέει. Και υπήρχε ως φήμη και κυκλοφορούσε και στην περιοχή ότι είχαν έρθει λύκοι στην Πάρνθα. Και μετά από καιρό είδα μια ανακοίνωση και είδα και κάποια πλάνα από περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι είχαν κατέβει λύκοι στην Πάρνθα. Ο ίδιος λύκος. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είχε δύο φίλους. Έχει άλλους. Έχει καμιά τριανταριά με 40 λύκους στην Πάρνθα, στην περιοχή της Πάρνθας και όχι μόνο. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν τώρα τελευταία και πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν κάποιες ημερίδες. Μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί και να ξέρει πώς διαχειρίζεσαι και ένα λύκο, τι κάνεις, πας, γιατί ο λύκος είναι το περιβάλλον του. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι απλό. Έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λιόπουλο, είναι δόκτωρ βιολογίας, επιστημονικά υπεύθυνο για το λύκο στην Καλλιστό, είναι η περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και φύση και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Ημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Εμείς είμαστε καλά, ελπίζουμε και η άγρια πανίδα της περιοχής να είναι καλά και να παραμείνει καλά στην ευρύτερη περιοχή μας. Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε, γι' αυτό και υλοποιούμε σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Life Wild Wolf στην Πάρνηθα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με στόχο την αξιολόγηση των φαινομένων προσέγγισης λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο. Παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, όχι μονάχα στην Πάρνηθα αλλά και σε άλλες περιοχές περιαστικές της υπόλοιπης Ελλάδας. Σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την επανάκαμψη του λύκου στην Ελλάδα, κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και έχει γίνει με απόλυτα φυσικό τρόπο λόγω της ευνοϊκής νομοθεσίας και της βελτίωσης των βιοτόπων του είδους τα τελευταία 10 και 20 χρόνια παραπάνω, θα έλεγα. Στόχος του προγράμματος είναι να δούμε τους λόγους που υπάρχει αυτή η προσέγγιση, να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι πρέπει να κάνει, οι αρμόδιες υπηρεσίες, το πώς πρέπει να ανταπεξέλθουν σε τέτοια περιστατικά και γενικά να δούμε με ψυχραιμία το όλο ζήτημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται πανικό. Πάντως, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί όπως το είπατε κι εσείς, έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική, με ανθρώπους των αγροτικών περιοχών να διαμαρτύρονται ότι κοπάδια λύκων κατασπαράσουν τα κοπάδια, τα εγωπρόβατα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και πρόβλημα. Τώρα, έχουμε αύξηση του πληθυσμού των λύκων ή οι λύκοι πλέον δεν βρίσκουν τροφή στα ορεινά και στα δάση, οπότε αναγκάζονται να πλησιάσουν τις πόλεις? Κοιτάξτε, είναι σύνθετο το ζήτημα, δεν μπορεί να δώσει μία απάντηση. Σίγουρα έχουμε επανάκαμψη του είδους, όπως σας ανέφερα, λόγω ευνοϊκών συνθήκων στην νομοθεσία αλλά και στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και τρομακτικές αλλαγές όσο αφορά τη διαθεσιμότητα τροφής. Το ένα είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ κτηνοτροφία, ιδιαίτερα η εγωπροβατοτροφία στην Ελλάδα, λόγω πολλών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που έχουν γίνει στην ελληνική ύπαιθρο. Έχουν μειωθεί, οπότε αυτός ουσιαστικά είναι ένας σημαντικός παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των λύκων. Δηλαδή δεν έχουμε τόσα κοπάδια όσο είχαμε παλιά στην υπηρετική Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και επανάκαψη του αγριόχειρου και του ζακαριού, που είναι φυσική λία για το λύκο. Οπότε σε κάποιες περιοχές, τι γίνεται, μπορεί να έχουμε επάρκεια τροφής φυσικής, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές μπορεί να μην έχουμε. Μπορεί να έχουμε μείωση διαθεσιμότητας τροφής. Επίσης, αυτό που έχουμε δει και το λέει και η ξένη βιβλιογραφία, είναι ότι πολλά άτομα λύκων προσεγγίζουν σε κατοικημένες περιοχές είναι κυρίως νεαρά ζώα, τα οποία βρίσκονται σε διασπορά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα με τις επιθέσεις στα κτηνοτροφικά κοπάδια, όπως αναφέρετε, είναι σημαντικό. Βέβαια, τα δεδομένα του ΕΛΓΑ, του οργανισμού που αποζημιώνει τους κτηνοτρόφους, μας δείχνουν ότι οι ζημιές συνολικά στην Ελλάδα μειώνονται, κυρίως όσο αφορά τις επιθέσεις στην προβατοτροφία. Κάτι το οποίο βέβαια ερμηνεύεται από το γεγονός ότι μειώνονται πάρα πολύ τα κοπάδια. Αυτό που πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, γιατί η κτηνοτροφία, ξέρετε, δεν είναι μονάχα
ένας οικονομικός, μια οικονομική δραστηριότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική κοινωνία, είναι και ένα πολιτισμικό στοιχείο και ένα στοιχείο βιοποικιλότητας. Δηλαδή, το να παραμείνουν κάποιοι παραγωγοί στα βουνά δεν είναι μονάχα σημαντικό για να έχουμε να τρώμε εγωπρόβατα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιοποικιλότητα. Έχει πάρα πολλά ωφέλη, ιδιαίτερα όταν γίνεται στη σωστή της ένταση. Άρα σίγουρα πρέπει να συνυπάρξει ο λύκος με την κτηνοτροφία και η λύση δεν είναι να επικηρύξουμε να σκοτώσουμε τους λύκους όπως συχνά ακούγεται το τελευταίο διάστημα και στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και να ενισχυθούν οι παραγωγοί για να πετύχουν και να θωρακιστούν απέναντι στις επιθέσεις. Κύριε Λεόπουλα, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είχαμε και αυτές τις πυρκαγιές και εδώ στην Αττική τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στην περιοχή της Πάρνθας και στο Τατό και όλη η περιοχή από πίσω, φέτος είχαμε την Πεντέλη, έχει περιοριστεί, καταλαβαίνω, πάρα πολύ και το περιβάλλον που μπορούν να κινηθούν αυτά τα ζώα. Έχει επηρεαστεί. Κοιτάξτε, η φωτιά είναι γενικά ένα κακό πράγμα και για τα ζώα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχουμε δει στην περιοχή της Πάρνθας τουλάχιστον, που έχει πληγεί εξαιρετικά πολύ από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, έχει χάσει μέχρι και το 60% της δασικής της βλάστησης, άμα συμπεριλάβουμε και τις πυρκαγιές του 2007, είναι ότι έχουν την πολύ μεγάλη δυνατότητα και ικανότητα η άγρια πανίδα να επανακάμπτει. Για παράδειγμα, το ελάφι που στην Πάρνηθα αποτελεί την κύρια τροφική πηγή του λύκου, έχει ευνοηθεί σε κάποιο βαθμό από τις πυρκαγιές, κυρίως από την πυρκαγιά του 2007, γιατί δημιουργήθηκε χώρος και βοσκίσιμη βιομάζα για τα ελάφια, κάτι το οποίο ευνόησε και τους λύκους. Άρα σε κάποιο βαθμό μπορούν να αντέξουν αυτές τις αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, στην έκθεση που γίνεται σήμερα, σίγουρα έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Ενδέχεται να δούμε λύκους και να κατηφορίζουν προς την περιοχή του Πεντελικού Όρους κάποια στιγμή, για παράδειγμα. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Είχαμε πιάσει κάποιους λύκους από μία γέλη της Βαριμπόμπης, δύο συγκεκριμένα ζώα, και περιστασιακά αυτά τα ζώα, ένα από αυτά τα ζώα που είχε το ραδιοκολάρο, πέρασε κάτω από την Εθνική Οδό και για λίγες ώρες βρέθηκε στο Πεντελικό Όρος. Είναι, ναι, κάτι τέτοιο πιθανό. Και έχει συμβεί, αλλά γίνεται περιστασιακά. Ναι, βέβαια, αυτό είναι το κακό συναπάντημα, έτσι, γιατί όταν βρεθεί κάποιος στο βουνό... Πώς έχει φάει λύκος στην Ελλάδα? Δηλαδή πρέπει να έχουμε θύματα. Να σας πω κάτι. Ναι, κοιτάξτε, ναι, αυτό δεν ισχύει. Σίγουρα η ιδέα και μόνο το να συναντήσουμε ένα άγριο ζώο, κάποιος βέβαια τους αρέσει να τα φωτογραφίζουν, είναι κάτι εξαιρετικά, εκτός ότι είναι σπάνιο, είναι εξαιρετικά απίθανο να κινδυνεύσει κάποιος από ένα άγριο ζώο. Αυτή τη στιγμή, και για να κάνουμε τη σύγκριση και να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο τα πράγματα, έχουμε χιλιάδες τραυματισμούς από σκυλιά, ανθρώπων στην Ελλάδα κάθε χρόνο και πάρα πολλούς θανάτους. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 46 καταγεγραμμένους, επίσημα καταγεγραμμένους θανάτους από σκύλους μόνο για το 2016, ενώ οι θάνατοι από επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους είναι μόλις 2 τα τελευταία 40 χρόνια σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Δηλαδή είναι ένα ζώο είχαμε εξαιρετικά... Είχαμε ένα περιστατικό με σκυλί χθες. Ναι, 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 έχετε δίκιο. Δηλαδή ο κόσμος φοβάται την συνάντηση με ένα λύκο, όχι επειδή είναι κάτι τόσο επικίνδυνο. Σας λέω, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι φοβικά ζώα. Ξέρετε, όσο έχουμε... την οποία το φοβόται. Βέβαια, μας έχει επηρεάσει, μας έχει επηρεάσει, έχουμε μεγαλώσει με την κοκκινοσκουφίτσα εμείς στα παραμύθια. Τον κακό λύκο του παραμυθιού, αυτό είναι φοβόμαστε εμείς συναντήσουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι τα άγρια ζώα έρχονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όχι επειδή έχουν άγριες διαθέσεις εναντίον μας, αλλά για να βρουν τροφή. Mm-hmm. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται σε καμία περίπτωση είναι να ταΐζουν τα άγρια ζώα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι είναι φιλόζωοι, το κάνουν από αγάπη για τα ζώα, αλλά ποτέ δεν ταΐζουμε άγρια ζώα. Δηλαδή, αν δούμε κάποιο λύκο, προσεγγίζει κάποια περιοχή προς αναζήτηση τροφής και αυτό που ψάχνουν σε κατοικημένες περιοχές είναι συνήθως πτώματα. Δηλαδή, αυτό που είδαμε και με την τηλεμετρία, αλλά και με τη χρήση καμερών, με την εκτεταμένη χρήση καμερών και την εκτεταμένη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας, είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αυτή που επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ζώων. Όταν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πετούν πτώματα κτηνοτροφικών ζώων ή θάβουν σκυλιά ή πτώματα σκυλιών κοντά σε οικισμούς και οικίες, τότε οι λύκοι θα υποφεληθούν για να βρουν την έτοιμη τροφή. Γιατί είναι άγρια ζώα, είναι κυνηγοί, αλλά όπως και οι άνθρωποι αναζητούν την εύκολη λύα και αυτή που θα τους δώσει περισσότερη ενέργεια με το λιγότερο ρίσκο. Άρα ποτέ δεν ταΐζουμε τα άγρια ζώα. Ο κίνδυνος επίθεσης είναι πάρα εξαιρετικά χαμηλός
τα αφήνουμε στην ησυχία μας, στην ησυχία του, συγγνώμη, και περιορίζουμε τις ανθρωπογενείς πηγές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόση λύκη. Στην Πάρνηθα πόση περίπου λύκη είναι? Στην Πάρνηθα, με την τελευταία εκτίμηση που έγινε το καλοκαίρι του 2022 και το χειμώνα του 2023, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει καθημερινά, είναι 4 αγέλες λύκων, είναι αρκετά υψηλή πυκνότητα, είναι γύρω στα 35 με 40 άτομα. Μάλιστα. Και το χειμώνα θα ολοκληρωθεί και εξειδικευμένη γενετική ανάλυση που κάνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Γενετικής του Αριστοτολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνει ακριβής εκτίμηση τη χρήση γενετικών. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όποτε θέλετε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τα ζωάκια είναι το αγαπημένο θέμα του Δημήτρη. Το οικονομικό είναι το αγαπημένο θέμα του δικού μου. Είναι καθημερινό φαινόμενο, οι αλεπούδες. Εγώ όποτε κατεβαίνω στο προϊόν θα δω μια αλεπού κάθε Σαββατοκύριακο. Την κυρία Μάρος, σε περιμένει. Του χρόνου θα βλέπουμε και άλλες λύκους να κατεβαίνουν. Εμείς στο χωριό μου έχουμε πολλά αγριογούρουνα. Ποιο χωριό? Πέρδη Καθεσπρωτείας πάνω στην Ήπειρο. Πολλά γούρουνα. Δεν έχετε λύκους? Όχι. Σας φέρουμε την πάρουμε. Ό,τι θέλετε.